Κύριε Γαλάνη, καλημέρα από την ΚΟ, καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Σε ένα μήνα σας περιμένουμε να έρθετε για το United Cup. Είναι ένα camp μπασκετικό. Θα έχετε πολύ μεγάλα ονόματα από προπονητές, όχι μόνο Έλληνες, αλλά και ξένους. Πείτε μας λίγα λόγια, λίγες λεπτομέρειες για τους γονείς και για τα παιδιά που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν σε αυτό το camp. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και ανυπόμονος να έρθω στην ΚΟ. Είναι η δεύτερη φορά που έρχομαι. Την πρώτη φορά είχαμε έρθει με τον Όντι Νόρις και πιστεύω αρκετοί έως πολλοί το θυμούνται. Θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον Κώστα το Χαρίση για την πρόσκληση. Αλλά πριν πω για τα ονόματα, να πω ότι ένα τέτοιο γεγονός και ιδιαίτερα με τους εκλεκτούς καλεσμένους, τον Κόμπι Κάρλ, προπονητή στο staff των Sixers, head coach στην ομάδα G-League των Sixers, προπονητή του Φανάστα Αντετοκούμπο τα προηγούμενα χρόνια, γιο του George Karl, του τρίτου μεγαλύτερου πολυνίκη στο NBA, και του Όντι Νόρις, ο οποίος είναι τρεις φορές κάτοχος Ευρωλίγκα. Αυτή τη στιγμή είναι αντιπρόεδρος στην Μπαρτσελόνα. Έχει τα δικά του camp. Τέτοιες προσωπικότητες ότι έρχονται στο νησί είναι κάτι το οποίο αναγάγει το γεγονός σε πολύ ιδιαίτερο. Είναι μια φοβερή ευκαιρία για τα παιδιά να μάθουν από τους καλύτερους, να πάρουν από την άβρα τους, να πάρουν από τις γνώσεις τους και να προχωρήσουν τη ζωή τους. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω να σταθώ είναι η ένωση του νησιού. Οι ομάδες του ΚΟ Ιπποκράτη, της ΑΕΔ Δικαίου, του ΕΟΛΟΥ, του ΕΣΠΕΡΟΥ, του ΦΥΒΟΥ, του Ηρακλή 2000. Είναι πολύ σημαντικό στις ημέρες μας να ενώνονται και να λένε ότι ένα νησί, μία ομάδα, για μένα είναι το σύνθημα. Αυτό είναι σημαντικό και οι μεγάλοι εμείς δίνουμε το σύνθημα στα παιδιά ότι μέσα από την ένωση και μέσα από την συνέργεια μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Μόνο θετικά μπορούμε να το δούμε αυτό το camp πραγματικά. Αυτό που λέτε, η ένωση είναι κάτι που θα πάει το άθλημα ξεκάθαρα μπροστά. Δεν το συζητάμε. Να προχωρήσω λίγο την κουβέντα μας και να πω ότι ξέχωρα τους δύο εκλεκτούς καλεσμένους θα έχουμε και δύο εξαιρετικά παιδιά βοηθούς από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι όχι μόνο δεν είναι αμελητές ποσότητες, είναι πάρα πολύ έμπειροι ως προπονητές αλλά και σε camp. Είναι ο Γιάννης ο Δαμαλής, ο οποίος δουλεύει αυτή τη στιγμή στην Κύπρο, έχει δουλέψει στο Κατάρ, έχει δουλέψει ως assistant στον Ηρακλή, και ο Χρήστος ο Τσίμπος, ο οποίος φέτος ήταν στο staff του Ηρακλή και είχε το παιδικό και το εφηβικό του Ηρακλή, με πολύ μεγάλη εμπειρία σε camp και εξειδικευμένη στην ατομική προπόνηση και στις αναπτυξιακές ηλικίες. Πείτε μας λίγες λεπτομέρειες, πότε ακριβώς, πόσες μέρες θα διαρκέσει και από ποια ηλικία μπορούν τα παιδιά να συμμετέχουν? Το camp είναι ένα camp 2 εβδομάδων. Ξεκινάει Δευτέρα 27 Ιουνίου. Η πρώτη εβδομάδα είναι μέχρι 1η Ιουλίου και η δεύτερη εβδομάδα είναι από 4 έως 8. Τα παιδιά συμμετέχουν και τις 2 εβδομάδες. Οι ηλικίες στις οποίες απευθύνεται το camp είναι από λιλιπούτοι και κολαπτόμενοι νεαροί αθλητές των 7, των 8 ετών έως και παιδιά τα οποία είναι σχεδόν σε μία φάση ή μία επαγγελματική, 18-19 χρονών. Τα παιδιά σίγουρα θα χωριστούν και ηλικιακά και σε επίπεδο. Ναι. Τα παιδιά θα μπορέσουμε να ξεχωρίσουμε λίγο τις δεξιότητες. Θα μπορέσουμε να δουλέψουμε και στην τεχνική και στο 2-0 και στο 3-0. Θα δώσουμε μεγάλη έμφαση και στη μερική και στη μερική τακτική, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν πράγματα τα οποία και δεν είχαν το χρόνο και δεν είχαν την ευκαιρία να πάρουν στις ομάδες τους που κοιτάνε πιο πολύ το αποτέλεσμα. 2 εβδομάδες λοιπόν είναι ένας αρκετός χρόνος και φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ οργανωμένο και ότι πραγματικά τα παιδιά θα το ευχαριστηθούν. Κοιτάξτε κάτι, ξέχωρα την προπόνηση
που θα κάνουμε και την τεχνογνωσία που θέλουμε να δώσουμε, να δώσουμε όλο το καλύτερο μας σε αυτό. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να εστιάσω είναι ότι τα παιδιά είναι να περάσουν καλά, να έχουν θετικά συναισθήματα. Τα παιδιά μετά από 2 χρόνια απαγορεύσεων και περιορισμών έχουν ανάγκη να εκτονωθούν, έχουν ανάγκη να κάνουν καινούργιες παρέες, έχουν ανάγκη να δημιουργήσουν τα δικά τους κίνητρα και τη δικιά τους εξέλιξη σε οτιδήποτε κάνουν στη ζωή τους. Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο camp με τους συγκεκριμένους ανθρώπους και με τη συγκεκριμένη καθοδήγηση έχει και αυτόν ως πρωταρχικό στόχο. Τα παιδιά να φύγουν από εκεί πέρα και να είναι χαρούμενα, να είναι γεμάτα και έτοιμα να κάνουν επόμενα βήματα στη ζωή τους. Και με αυτό νομίζω είναι το σημείο που χρειάζεται, που μπορούμε μάλλον να κλείσουμε με αυτό το ευχάριστο μήνυμα, ότι όντως μετά από 2 χρόνια πανδημίας θα γίνει μια τέτοια σπουδαία διοργάνωση στο νησί μας, με όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα των ξένων αλλά και των Ελλήνων, γιατί και οι Έλληνες προπονητές που θα μας έρθετε είστε πολύ αξιόλογοι και έχετε σημειώσει πολλές επιτυχίες στον χώρο της καλαθοσφαίρισης. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, μπορώ να πω. Θα τα πούμε σίγουρα από κοντά εδώ, θα το καλύψουμε το γεγονός. Θα έρθουμε και θα δούμε τα όμορφα πράγματα που έχετε να δείξετε στους μικρούς αθλητές. Εγώ καλώ και τους γονείς να έρθουν στην Κερκίδα, φυσικά με όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα, γιατί οι γονείς είναι και αυτοί αρρωγοί και συνεργάτες μας. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μοιράζονται με τα παιδιά τους τις αγωνίες τους και θέλω να ξέρουν πού βαδίζουν και με ποιους δασκάλους προχωράνε τη ζωή τους. Θέλω όλοι εμείς, οι πιο μεγάλοι, να δημιουργήσουμε γέφυρες για τα παιδιά μας για να προχωρήσουν τη ζωή τους. Είτε αθλητικά, είτε ψυχολογικά, είτε ακόμα και κοινωνικά.